κατάλληλο για όλους. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στην πρώτη γραμμή από το Contra Channel. Ένα βήμα το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς, όχι όπως έχουμε πει γιατί θυμηθήκαμε την δημοσιογραφική μας ιδιότητα, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, από οποιοδήποτε μετερίζει και αν είναι αυτό, είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε από τον συνδικαλισμό, είτε από το κοινοβούλιο, έχουμε υποχρέωση, εφόσον μπορούμε, να δίνουμε βήμα σε ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι απλοί πολίτες, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν και αυτοί ένα δημόσιο αξίωμα, για να λένε απόψεις, να λένε γνώμες και κυρίως για να καταγγέλουν πάρα πολλά από αυτά τα οποία, από αυτόν τον εφιάλτη τον οποίον ζει πλέον η ελληνική κοινωνία. Να σας πούμε ότι είναι 12 και κάτι είναι η ώρα και μέχρι στιγμής νομίζω ότι έχουν περάσει περίπου 24 ώρες χωρίς ο κύριος Βενιζέλος να έχει αναγγείλει κανένα νέο φορολογικό μέτρο. Αυτό πλέον αποτελεί είδηση. Συμπληρώνονται σχεδόν 24 ώρες, εκτός πια αν αρχίσουν με τα μεσονύκτια να λένε τίποτα πάλι, να θυμηθούν κανέναν φόρο και να βγουν έτσι, να τον πούν από τηλεοράσεως, από κοινοβουλίο, από οπουδήποτε. Έχουμε απόψε μαζί μας αγαπητούς καλεσμένους. Τον κύριο Διονύση Χατζηδάκη, Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου. Καλησπέρα, αγαπητέ καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα. Να είστε καλά, έχουμε πολλά να πούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Την κυρία Ευαγγελία Φακιολά. Καλησπέρα. Τέος Δημοτική Σύμβουλο Παλαιού Φαλήρου. Χαίρετε, κυρία Φακιολά. Γεια σας. Η οποία θα μας πείτε μια απίθανη ιστορία η οποία διαδραματίζεται στο δημόσιο εδώ και μια εικοσαετία. Και βέβαια έχουμε τον αντιπρόεδρο της ΑΔΕΔΗ, τον κύριο Αντώνη Αντωνάκο. Καλησπέρα, αγαπητέ κύριε Αντωνάκο. Καλησπέρα αγαπητέ Αντώνη. Πολλά έχουμε να πούμε και για σας, διότι οι δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκεστε για μια ακόμη φορά στο στόχαστρο και σιγά σιγά πάνε να μας πείσουν ότι όλα για τα κακά και τα στραβά αυτού εδώ του τόπου, για όλα τα κακά και τα στραβά, ευθύνεται η δημόσια διοίκηση και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι απλοί υπάλληλοι, οι οποίοι τρέχουν κάθε μέρα στη δουλειά τους για 800 και 900 ευρώ. Και βεβαίως μαζί μας ο Σταύρος Παπαντονίου, δημοσιογράφος, συνεργάτης εκπομπής. Καλησπέρα Σταύρο, και λίγο πριν μπούμε στο στούντιο είχες ένα θέμα νομίζω που έβγαλες τελευταία στιγμή, αλλά δεν είναι καθόλου ασήμαντο, ίσα ίσα δείχνει για μια ακόμη φορά την αναλγησία των κρατούντων. Τι ακριβώς συμβαίνει? Καθόλου Αργύρι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Μιλάμε για 150 ανθρώπους οι οποίοι προσελήφθησαν μέσω ΑΣΕΠ. Μάλιστα. Όχι με κάποιο άλλο τρόπο, κανονικά, νόμιμα, και για να φυλάνε τους αρχαιολογικούς χώρους. Μιλάμε για φύλακες δηλαδή. Α, μιλάς για τους φύλακες του Υπουργείου Πολιτισμού. Βέβαια, ναι, μιλάμε για φύλακες του Υπουργείου Πολιτισμού. Και αρχαία μάλιστα φυλάνε αγορά, κεντρικούς αρχαιολογικούς χώρους. Βέβαια, την Ακρόπολη. Μιλάμε για την Ακρόπολη, την αρχαία αγορά, για πολύ βασικούς αρχαιολογικούς χώρους. Νομίζω προσελήφθησαν το καλοκαίρι. Προσελήφθησαν τον Ιούνιο. Μάλιστα. Και τι έγινε? Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 7 μήνες, αλλά τελικά έγινε η πρόσληψη για 5 μόνο μήνες, προφανώς για να γλιτώσουν το επίδομα ανεργίας το οποίο δικαιούται κάποιος με το που τελειώσει η σύμβασή του. Άκουτε. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, τους πήρανε για 7 μήνες και μετά το μειώσανε στους 5, βεβαίως, για να μην τους δώσουν επίδομα ανεργίας. Επίδομα ανεργίας, ναι. Και φοβερή κοινωνική πολιτική. Τώρα όμως το σημαντικότερο είναι ότι τώρα αυτοί οι άνθρωποι είναι απλήρωτοι. Απλήρωτοι. Τελειώνει η περίοδος που είχαν υπογράψει τη σύμβαση και είναι ακόμα απλήρωτη. Ναι, και μιλάμε για τελειώνει ανθρώπους, νομίζω τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο, βέβαια. Ναι. Και δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Δεν έχουν πληρωθεί ακόμα και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι καλύπτουν βασικές ανάγκες. Γιατί το να φυλάς την Ακρόπολη, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ βασικό. Μα μισό λεπτό. Λίγη σύμβαση των ανθρώπων. Ρε γερουλάνε. Εκεί στο Υπουργείο Πολιτισμού εσείς λέγατε ότι δεν χρωστάτε πουθενά και ότι είσαστε, εν πάση περιπτώσει, τα έχετε βάλει όλα σε μια τάξη. Ρε, δεν ντρέπεστε? Δεν ντρέπεστε λίγο, ρε? Τους προσλάβατε τους ανθρώπους, τους προσλάβατε με 5 μήνες. Και από όσο ξέρω, είναι άνθρωποι οι οποίοι πολλοί από αυτούς είναι οικογενειάρχες. Ξέρω περίπτωση μιας μητέρας που μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί. Δεν ντρέπεστε, ρε? Τους έχετε μέσα στο κατακαλό και ρολιώναν οι άνθρωποι. Και δεν τους έχετε πληρώσει ακόμα λίγη σύμβασή τους και δεν τους πληρώσετε ακόμα. Πόσα είναι τα λεφτά, πόσο παίρνουν αυτοί? Νομίζω 700 ευρώ παίρνουν. 700 ευρώ. 750 κάπου και τόσο. Και αυτό που είπες ότι λιώναν μέσα στο καλοκαίρι, καταλαβαίνουμε ότι δεν, σε μια πεντάμινη σύμβαση δεν υπάρχει ούτε άδεια ούτε τίποτα. Ήταν όλο το καλοκαίρι εκεί. Φύλαγαν θερμοπύλες κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Γιατί αρχαιολογικούς χώρους. Δεν ντρέπεστε? Ήταν οι άνθρωποι 5 μήνες με στον κατακαλό καιρό.
για 800 και 700 ευρώ καθένας λίγη σύμβαση και δεν τους έχετε πληρώσει ακόμα. Τους έχουν πει πότε θα πληρωθούν, Σταύρο? Όχι, όχι, τίποτα απολύτως. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Και δεν τους έχετε πει ακόμα πότε θα τους πληρώσετε? Καμία απολύτως δέσμευση και περιμένουν ουσιαστικά τον επόμενο μήνα απολύτως. Θα καταθέσω ερώτηση στη Βουλή αύριο. Θα καταθέσω ερώτηση στη Βουλή. Βέβαια, ο Γερουλάνος δεν νομίζω ότι έχει απαντήσει ποτέ σε καμιά από τις ερωτήσεις που του έχω κάνει. Αλλά δεν τρέπεστε? Πόσα είναι τα λεφτά αυτά, ρε? Πόσα είναι τα λεφτά αυτά? Μην πω για που αλλού δίνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τέλος πάντων, να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Θα ξανάρθουμε σε αυτό το θέμα. Θα υποβάλουμε και ερώτηση. Πηγαίνετε και δώστε τα λεφτά στους ανθρώπους. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, ρε. Κυρία Φακιολά, με εσάς τι συμβαίνει? Με εσάς, από ό,τι καταλαβαίνω, ζείτε μια απίστευτη περιπέτεια εδώ και 20 χρόνια. Μας το πείτε εσείς για δήμαρχε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί η κυρία Φακιολά είναι και δημοτική σύμβουλό σου, νομίζω, ήταν στο παρελθόν και το ξέρεις άμεσα το θέμα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Πες μας εσύ και να μας πει την προσωπική περίπτωση μετά. Η κυρία Φακιολά υπήρξε στο παρελθόν δημοτική σύμβουλος, αλλά το θέμα δεν είναι τι ήταν στο παρελθόν. Σημασία έχει το εξής, ότι είχε λάβει μέρος σε ένα διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, όπου, ξέρετε, σε αυτούς τους διαγωνισμούς, τους μαζικούς, προβλέπεται και ένα ποσοστό για άτομα με ειδικές ανάγκες. Και πότε είχε γίνει αυτός ο διαγωνισμός, αγαπητέ Δήμαρχε? Νομίζω το 91, τα λέω καλά, κύριε Φακιολά. Καλά, κύριε Φακιολά, προσληφθήκατε το 91. Όχι. Περάσατε διαγωνισμό το 91 και έχουμε πάει 2011 και δεν προσληφθήκατε ακόμα. Όχι, το 91 λοιπόν, στο ποσοστό των ατόμων με ειδικές ανάγκες που προσλαμβάνεται, η κυρία Φακιολά δεν προσελήφθηκε. Προσελήφθησαν άλλα άτομα με ειδικές ανάγκες με μικρότερο ποσοστό. Αδικήθηκε δηλαδή? Ναι, αδικήθηκε. Προσέφυγε λοιπόν στα δικαστήρια. Και μετά από ένα αγώνα δικαστικό που κράτησε 10 χρόνια, δικαιώθηκε. Με συμβούλια επικρατείας, με εφετεία κτλ. Ήρθαν λοιπόν οι αποφάσεις, έχουν υπογράψει πάντες, είναι στο γραφείο του Υπουργού, του πρώην Υπουργού Οικονομικών. Και δεν σας κρύβω. Και του νυν Υπουργού Οικονομικών. Ναι, βεβαίως. Και του πριν Υπουργού Οικονομικών. Και δεν σας κρύβω ότι του έγραψα μια επιστολή και του έλεγα: δεν μπορεί να είναι στο γραφείο σας, κύριε Υπουργέ, μια πρόσληψη ενός ατόμου με ειδικές ανάγκες τόσο καιρό, που είναι μόνος στον κόσμο και προσπαθεί και αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα, και να αμοιβάνετε την τελική υπογραφή εσείς. Διότι ξέρετε, όλες αυτές οι υπογραφές που χρειάζεται από τον Γενικό Γραμματέα, από τις αντιστοιχές διευθύνσεις, από όλα αυτά είχαν μπει. Και δεν μπαίνει. Τώρα είναι στον κύριο Βενιζέλο. Και λέω, αντί να κάνετε ερώτηση στις ερωτήσεις που θα κάνετε στον Υπουργό Πολιτισμού, να κάνετε και μία ερώτηση στον Υπουργό Βεβαίως. Οικονομικών, να πούμε, όταν ένας άνθρωπος δικαιώνεται δικαστικά, γιατί δεν προσλαμβάνεται, μπορώ να μάθω? Δηλαδή, αυτό το πράγμα, αυτή η απανθρωπιά είναι ακατανόητη. Και αν, αγαπητέ Αργύρη, χάσουμε την ανθρωπιά μας, δεν ξέρω για ποιο λόγο ζούμε. Για ποιο λόγο ασχολούμεθα με τα κοινά? Δηλαδή, ένα πρόβλημα ενός ανθρώπου δεν πρέπει να του συμπαρασταθούμε, που στο κάτω-κάτω δικαιώθηκε και δύο φορές από τα εφετεία. Για το όνομα του Θεού δηλαδή. Τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Πόσο κράτησε, κυρία Φακιολά, αυτός ο αγώνας? 10 χρόνια ολόκληρα είστε στα δικαστήρια. Ο αγώνας κράτησε μέχρι το 2008. Από το 2003 που έγινε η πρώτη εκδίκαση στο διοικητικό εφετείο. Μάλιστα. Συνέχεια δικαστήρια, συνέχεια τα κέρδιζα τα δικαστήρια, γινόταν τριτανακοπές από τα πρόσωπα και από τον τότε υπουργό. Πήγα στο Συμβούλιο Επικρατείας. Στο Συμβούλιο Επικρατείας μας απήντησαν ότι δεν ήταν το αρμόδιο τμήμα, οπότε ξαναεπιστρέψαμε στο εφετείο. Και να εκδικαστεί εκ νέου υπόθεση στο εφετείο, όπου το 2008, που ήταν το Μάρτιο, το μετέφεραν στο Σεπτέμβριο, όπου μέχρι το τέλος του έτους του 2008 εκδόθηκε η τελική απόφαση, η οποία δεν εφαρμόστηκε. Αποφάσισα λοιπόν να πάω να βρω τον κύριο Χατζηδάκη, τον δήμαρχο, να του πω το θέμα μου. Πήγα τις αποφάσεις μου, το υπόμνημα από τον δικηγόρο μου και όλα. Όταν το διάβασε ο άνθρωπος, μου λέει: δεν το πιστεύω αυτό που διαβάζω, δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω. Και άρχισε ο άνθρωπος τις ενέργειες προς όλους τους φορείς, όχι τίποτα άλλο, να εφαρμόσουν το νόμο, να εφαρμοστεί ο νόμος. Το αυτονόητο δηλαδή. Το αυτονόητο. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, Αργύρη, μου έλεγε: δήμαρχε, μη με ενοχλείς εμένα άλλο. Τα έχω υπογράψει, ο φάκελος είναι στο γραφείο του Υπουργού.
Και σας πληροφορώ, παρά την επιστολή η οποία ήταν, ξέρετε, και ευπρεπέστατη. Ευπρεπέστατη. Του έλεγα, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, είναι αυτή η περίπτωση, έχει δικαιωθεί στα δικαστήρια, συνημένα σας βάλω όλες τις αποφάσεις, είναι στο γραφείο σας που υπογραφεί, επικαλούμε την ανθρωπιά σας να το δείτε το θέμα και να το υπογράψετε. Και σας πληροφορώ, δεν έγινε ποτέ αυτό το πράγμα. Και είναι, κυρία Φακιολά, ένας άνθρωπος, ο οποίος ούτε εισοδηματίας είναι, δεν είναι τίποτε, και αγωνίζεται για τον επιούσιο. Δηλαδή, πού θέλει να φτάσει η κυρία Φακιολά και κάθε άλλη κυρία Φακιολά που βρίσκεται σε απόγνωση. Δηλαδή, να αυτοκτονήσει, να πάρει πέτρες και να αρχίζει να πετάει, να γιορτώνει τον κόσμο. Εκεί οδηγούν τον κόσμο. Μάλιστα. Και αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Και αυτό δείχνει την ευαισθησία, αγαπητέ Δήμαρχε, που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση και το έχω πει πολλές φορές από αυτή εδώ την εκπομπή. Δημοτικοί άρχοντες, από πετυχημένους δήμαρχους σαν εσένα, μέχρι δημοτικούς συμβούλους, μέχρι διαμερισματικούς συμβούλους, τελικά αποδεικνύεται ότι είναι αυτοί που είναι πιο κοντά στα προβλήματα του κόσμου. Από την, επίτρεψέ μου να πω, την λεγόμενη κεντρική πολιτική σκηνή. Κυρία Φακιολά, εσείς έχετε κάποια προβλήματα υγείας? Έχετε ένα... Βεβαίως, έχω κινητικό πρόβλημα. Μάλιστα. Έχω σωρία προβλημάτων υγείας. Θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα, αισθάνομαι πάρα πολύ αδικημένη, γιατί εγώ δεν ζήτησα ρουσφέτη από καμία κυβέρνηση. Εγώ ζήτησα να δικαιωθώ. Ζήτησα να εφαρμοστεί η απόφαση των δικαστηρίων. Και αυτό με πληγώνει, πάρα πολύ. Γιατί υπέγραψαν και οι δύο, και της προηγούμενης κυβέρνησης και της ΝΥΝ, γιατί έπεσε πάνω στις εκλογές, και της ΝΥΝ ο Γενικός Γραμματέας, και έφτασε αρχάς Δεκεμβρίου του 2009 το θέμα στο γραφείο του Υπουργού και εκεί παραμένει ακόμα. Και ένα λεπτό, Βαγγελία. Ναι. Και να σκεφτούμε ότι δεν παρακάνει τη διευθύντρια. Δακτυλογράφος προσελήφθη. Έχει ένα κινητικό πρόβλημα και η γυναίκα έμαθε τον κομπιούτερ, γράφει γρήγορα, πήρε, τα έχει όλα. Τι θέλετε, ζήτησαν να διευθύνει κανένα υπουργείο? Απλήγε μία υπάλληλος για τον επιούσιο. Και για το όνομα του Θεού πια δηλαδή. Και φαντάζομαι, Δήμαρχε και κυρία Φακιολά, ότι όλα αυτά τα χρόνια που κάνετε το δικαστικό αγώνα, βεβαίως κάνατε και τα αντίστοιχα έξοδα, έτσι δεν είναι? Έχω κάνει πάρα πολλά έξοδα, γιατί τα δικαστήρια από αναβολές, από ξανά από τριτανακοπές και δεν ξέρω λοιπόν. Τα έχετε μάθει και όλα τα δικονομικά, βλέπω. Ναι, ναι, τα έχω μάθει. Η συνέχεια ήμουν στα δικαστήρια. Και αυτό με πλήγωνε ιδιαίτερα. Δεν ήταν και το καλύτερό μου. Αλλά νιώθω σαν να με αδική πατρίδα μου νιώθω. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω το φίλο και δήμαρχο κύριο Χατζηδάκη για τη συμπαράσταση. Όχι, δεν μπορώ, δήμαρχε, να μην το πω. Να το πει, αλλά το ζήτημα είναι αυτό το οποίο είναι πάρα πολλά. Και έρχομαι σε σένα, Αντώνη Αντωνάκο. Αυτό το οποίο είναι εξοργιστικό είναι ένας απλός πολίτης, όπως είπε πολύ σωστά ο Χατζηδάκης, που δεν έχει, τέλος πάντων, δεν φιλοδοξεί να πάει και να αναδιαρθρώσει ή να καταλάβει καμιά υψηλόβαθμη θέση στη δημόσια διοίκηση. Ο οποίος αδικήθηκε, ο οποίος έχει σοβαρά προβλήματα υγείας. Και ο οποίος τόσα χρόνια είναι στα δικαστήρια να παίρνει τελικά μια δικαστική απόφαση, να δικαιώνεται από τα δικαστήρια και αυτή η δικαστική απόφαση να είναι κενό γράμμα. Εσείς κύριε εκεί πέρα δεν ευαισθητοποιήστε για τίποτα. Δηλαδή μόνο για φόρους είστε. Μόνο για να βγαίνετε στα κανάλια και στα κοινοβούλια και να λέτε φόροι, 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 φόροι. Εδώ τη Φακιολά δεν ενδιαφέρεται κανείς να πάει να βάλει μια τσίφρα. Ή μήπως το κάνετε για να εξοικονομήσετε το μισθό της Φακιολά και της κάθε κυρίας Φακιολά? Κύριε Αντωνάκο, όλα τα φορτώνουν στους δημοσίους υπαλλήλους αυτή η κυβέρνηση. Και έχετε γίνει δηλαδή, πώς να το πει κανείς, μαύρα πρόβατα. Για όλα αυτά είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι από τους λιγότερο φταίχτες, κύριε Ντινόπουλε. Είπατε προηγουμένως για ντροπή, αλλά η ντροπή δεν υπάρχει σε αυτή την κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που ξεκίνησε τη ζωή της, το βίο της στον κοινοβουλευτικό με ψέματα και συνεχίζει με ψέματα να οδηγεί τη χώρα ολοένα και σε μεγαλύτερα αδιέξοδα. Μια κυβέρνηση η οποία έχει οδηγήσει μεγάλα στρώματα του λαού στην απόγνωση και στην οργή. Και αν αυτή η οργή ακόμα δεν έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, είναι γιατί έχουν καταφέρει να στείλουν τον κόσμο στα σπίτια του με διάφορες μεθόδους χειραγώγησης, καλλιεργώντας τις αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες και κυρίως στοχοποιώντας σαν υπεύθυνους για την κρίση το δημόσιο τομέα και τους δημόσιους υπαλλήλους.
Όμως όλα τα διεθνή στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ένα πράγμα. Ούτε το μέγεθος του δημόσιου τομέα, ούτε το κόστος λειτουργίας του είναι εκείνο που ευθύνεται για τα προβλήματα του δημοσίου σήμερα. Αυτό που ευθύνεται είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το δημόσιο η πολιτική εξουσία. Η πολιτική εξουσία η οποία εδώ και 30 χρόνια έχει μετατραπεί σε φιλιππινέζα του πολιτικού συστήματος, κύριε Αντινόπουλε. Είναι γνωστό στην Ελλάδα ότι κάθε φορά που αλλάζει υπουργός, όχι κάθε φορά που αλλάζει κυβέρνηση, ολόκληρο το Υπουργείο αλλάζει στελέχωση. Μην το λες, εμένα δεν έχω γίνει ποτέ υπουργός, οπότε μπορεί να το λες άνετα αυτό. Το ξέρω, κύριε Αντινόπουλε, και πιστεύω είναι απαγιά πεπισμένος. Ευτυχώς τελικά, από ό,τι φαίνεται, ευτυχώς που δεν έγινε. Όταν θα έρθει. Εν πάση περιπτώσει, ας προχωρήσουμε τώρα. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω είναι, πράγματι είναι μια παθογένεια, το έχω δει και εγώ, να αλλάζει ο υπουργός της ίδιας κυβέρνησης, και εγώ το πω ευθέως. Παρά το γεγονός ότι, εν πάση περιπτώσει, είμαι πολιτικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής. Αλλά αυτό είναι πραγματικά να αλλάζουν όλοι οι υπάλληλοι. Εννοώ οι υπάλληλοι. Τέλος πάντων, ο στενός κύκλος εκεί του Υπουργού. Σε ξένες χώρες υπάρχουν και μόνιμοι υφυπουργοί ακόμα. Ναι. Δεν είναι μόνιμη μόνο η ιεραρχία, δεν είναι μόνιμη η Γενική Γραμματής, εκτελεστική η Γενική Γραμματής. Εδώ έχουμε φτάσει ακόμα και οι διευθυντές γυμνασίων κάθε 4 χρόνια να αλλάζουν, κύριε Αντινόπουλε. Και αυτό δεν είναι ότι ίσχυε από παλιά. Κάποια στιγμή έγινε πριν από 30 χρόνια. Πριν από 30 χρόνια που επικράτησε μια συγκεκριμένη λογική και μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Που κομματικοποίησε το κράτος και διέλυσε τη δημόσια διοίκηση. Και το κράτος έγινε αντιπαραγωγικό, έγινε εχθρός και της κοινωνίας και της οικονομίας και οδηγηθήκαμε σε μια οικονομία η οποία δεν είναι παραγωγική με βασική ευθύνη της πολιτικής καθοδήγησης. Το δυστύχημα είναι ότι πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αντί να παίξουν το ρόλο που πρέπει να έχουν σε κάθε δημοκρατία, δηλαδή την ασφαλιστική δικλίδα για να λειτουργεί το δημοκρατικό πολίτευμα σωστά, παίξανε ένα ρόλο χειραγώγησης της κοινωνίας, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 90 και μετά, και δεν βοηθήσανε να διορθωθούν τα κακώς κείμενα στο δημοκρατικό μας πολίτευμα. Αυτό οδήγησε λοιπόν σε περιπτώσεις και μεμονωμένες σαν της κυρίας Φακιολά, αλλά και σε γενικές πολιτικές που ήταν σε εντελώς λάθος κατεύθυνση, να μην υπάρχει η ενημέρωση του κοινού, του λαού, να μην υπάρχει η κριτική απέναντι στην εξουσία, να μην γίνεται εκείνη η πολιτική που θα οθούσε τη χώρα σε σωστή κατεύθυνση. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τώρα, κυρία Αντωνάκο, τι γίνεται. Εσείς δέχεστε μια επίθεση η οποία, πέρα, εν πάση περιπτώσει, από την πολιτική διάστασή της και από την απαξίωση του δημοσιοϋπαλληλικού κλάδου, έχει και άμεσες επιπτώσεις και στις αποδοχές των δημοσίων υπάλληλων. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια έτσι στοιχεία, να ξέρει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Γιατί είναι πολλοί κόσμος ο οποίος μέσα από αυτό εδώ πέρα το κανάλι, το μικρό κανάλι που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, μένει και στέκεται και μας ακούει, γιατί ακούει αλήθειες. Όχι, δεν εννοώ μόνο από την εκπομπή αυτή εδώ, από όλες τις εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων. Υπάρχει σημαντική μείωση των αποδοχών. Πείτε μας δύο λόγια για να καταλάβουμε. Σημαντικότατη μείωση. Να σας πω ότι, για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός με 17 χρόνια υπηρεσίας, στα 2 χρόνια από τον Σεπτέμβριο του 2009 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2011 που έχουμε τώρα, έχει υποστεί μείωση της αγοραστικής του δύναμης πάνω από 32%, χωρίς να υπολογίσουμε τις έκτακτες φορές και όλα τα καινούρια μέτρα από το νέο αναθεωρημένο μεσοπρόθεσμο που στην τελευταία του εκδοχή μας το ανοίγει. Έχουμε και άλλα φαινόμενα, κύριε Αντινόπουλε. Άλλοτε ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο να μας λέει ευτυχείτε θα μπούμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και άλλοτε ο Υπουργός Οικονομικών από την Αμερική να μας λέει θα σας βάλουμε κι άλλο κορσέ στενότερο, γιατί αυτούς που σας έχουμε φορέσει μέχρι τώρα δεν σας έχουν κάνει. Εξακολουθείτε να ζείτε, να επιβιώνετε. Το πρόβλημα όμως είναι το εξής. Πριν από 18 μήνες, όταν για πρώτη φορά εξαγγελθήκαν αυτά τα μέτρα, ίσως πάρα πολλοί συμπολίτες μας, καθοδηγημένοι στρεβλά από αυτό το σύστημα χειραγώγησης, χαρήκανε γιατί είπανε ναι, οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν 1.200 στραβά, καλά να πάθουν. Όμως, 18 μήνες μετά, βλέπουμε ότι από τον ιδιωτικό τομέα έχουμε γύρω στους 300.000 ανέργους παραπάνω. Έλατε. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτά τα χτυπήματα στο δημόσιο τομέα έχουν οδηγήσει σε μια κατάρρευση την αγορά, το οικονομικό σύστημα. Και το ερώτημα, το μόνο ερώτημα που δικαιούται να έχει σήμερα ένας πολίτης είναι αν αυτή η πορεία είναι λόγω ανικανότητας ή αν είναι σχεδιασμένη. Αν είναι σχεδιασμένη και αν
κάπου ανομολόγητα θέλουν να μας οδηγήσουν με την πολιτική που εφαρμόζουν εδώ και 18 μήνες ή απλώς υπάρχει μια τέτοια ατελείωτη ανικανότητα, μια τέτοια έλλειψη ντροπής να ακούμε τον Αντιπρόεδρο σήμερα να λέει ότι δεν έχω να πληρώσω και ας έρθει ο κύριος ο άλλος αντιπρόεδρος να με βάλει στη φυλακή. Αυτά, εάν δεν ήταν τραγική κατάσταση, θα ήταν κύριε Αντινόπουλε. Ο Παγκαλός είναι πλέον μια γραφική φιγούρα, αλλά βεβαίως προκαλεί την οργή του κόσμου με αυτά τα οποία λέγονται. Αλλά είναι μια γραφική φιγούρα, είναι, εκφράζει την απαξίωση ακριβώς και την παρακμή ενός κόμματος σαν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει μια ιστορική διαδρομή. Εγώ δεν το αρνούμε αυτό. Αλλά να ορίστε που κατάντησε, να έχει Πάγκαλους. Ήθελα να ρωτήσω τον Δήμαρχο, τον Διονύση τον Χατζηδάκη, και θα επανέλθουμε σε αυτό που λέτε. Διότι και ο Δήμαρχος ασκεί δημόσια διοίκηση στην ουσία. Βλέπω εδώ πέρα, αγαπητέ Δήμαρχε, μια τοπική εφημερίδα. Οικονομικό θαύμα, η διαχείριση Χατζηδάκη στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Και παρουσιάζει μέσα τον τρόπο με τον οποίο, αν δεν κάνω λάθος, την τρίτη τετραετία τώρα ασκεί στη δημόσια διοίκηση. Ήθελα να σε ρωτήσω, κατά τη δική σου άποψη, Δημάρχε μου, φταίνε για όλα οι δημόσιοι υπάλληλοι ή είναι ένα σύστημα το οποίο απαξιώνει αυτή καθεαυτή την παραγωγικότητα των ανθρώπων, γενικά μιλάω, και χρειάζεται πάνω απ' όλα μια νοικοκυροσύνη και ένας κοινός νους που πολλές φορές λείπει από τα κοινά? Επειδή, φίλε Αργύρη, και σε λέω φίλε Αργύρη, κύριε Βουλευτά, επειδή προέρχεσαι από την τοπική αυτοδιοίκηση και κατάλαβες πώς, τι αγώνας χρειάζεται για να λειτουργήσει ένας Δήμος. Λοιπόν, μετά από τρεις τετραετίες μπορώ να πω αβίαστα ότι το πρόβλημα το οικονομικό είναι πρωτίστως πολιτικό και μετέπειτα δημοσιονομικό. Λοιπόν, και εγώ τα παρέλαβα το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, είχε 1,230 εκατομμύρια δραχμές έλλειμμα. Δεν τα φάγανε οι άνθρωποι τα λεφτά. Κάνανε μια πολιτική η οποία δεν τους έβγαινε. Η αντίληψη αυτή που έχουν όλοι οι Έλληνες, παίρνουμε πράγματα, αγοράζουμε, δίνουμε πριν παραγωγικότητες, που τους το επιβάλλανε και αυτό το πριν παραγωγικότητες να το δώσουν. Δηλαδή η κυβέρνηση με λεφτά του Δήμου δίνει πριν παραγωγικότητες. Λοιπόν, έχουμε μια αντίληψη ότι πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο. Δεν πάει έτσι η οικονομία. Στην οικονομία εισπράττει.